Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το κανάλι για ακόμα μία φορά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και στο σημερινό βίντεο έχουμε haul. Θα σας δείξω ρούχα, καλλυτικά, προϊόντα για τα μαλλιά, βιβλία, τσάντες. Οπότε, αν βρίσκεται ενδιαφέρον σε αυτό εδώ το βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Καταρχάς θα σας πω ότι σημερινό μακιγιάς έχει τραβηχτεί βίντεο αναλυτικό στο Instagram και για να το δημιουργήσω χρησιμοποίησα κάποια από τα προϊόντα που θα σας δείξω. Κάποια από αυτά τα προϊόντα τα έχω αγοράσει εγώ, κάποια άλλα έχουν έρθει σε PR και κάποια άλλα έχουν γίνει δώρο. Αν είναι σε PR θα σας έχω κάτω εδώ στην ακρούλα το P και το R που σημαίνει ότι μου τα έχουν στείλει ή μου τα έχουν κάνει δώρο. Λέω να ξεκινήσω κατευθείαν με ρούχα, γιατί είναι λίγα και μετά θα προχωρήσουμε προς τα υπόλοιπα. Τι λέτε? Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχω βάλει στην κατηγορία ρούχα, αλλά δεν είναι ακριβώς ρούχο, αλλά είναι ένα καπέλο. Και μιλάμε για αυτό εδώ το καπέλο, το οποίο το είχα αγοράσει από το Pink Woman. Δεν έχει τύχει ακόμα να το χρησιμοποιήσω κάπου, αλλά είναι σε στυλ έτσι πολύ Parisian και μου άρεσε που έχει αυτό το σχέδιο του παππού που λέμε. Γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ έτσι παππού αυτό το σχέδιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι για την εποχή, ήταν για το χειμώνα πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ναι, αυτή ήταν μια αγορά, είναι το μοναδικό καπέλο, μπήκε μες στα ρούχα. Έπρεπε να σας το δείξω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ οικονομικό, γύρω στα 5 ευρώ. Για οτιδήποτε σας δείξω, εάν υπάρχει link θα υπάρχει από κάτω στις περιγραφές. Θα περάσουμε στο πρώτο που είναι αυτή εδώ η ολόσωμη φόρμα που έχει αυτό το αέρινο ύφασμα, αυτό το υπέροχο χρώμα με τα... πώς τα λένε αυτά? Αχ, έτσι, πώς τα λένε αυτά μωρέ? Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή πώς λέγονται. Έχει αυτό εδώ το μανίκι, το οποίο είναι καμπάνα. Ήταν οι αποχρώσεις αυτά, ήταν απλά ένα όνειρο. Το πήρα και ήταν αρκετά μακρύ και φοβήθηκα ότι δεν θα είναι ωραίο και δεν θα μου κάθεται καλά. Αλλά επειδή εδώ στη μέση έχει αυτό εδώ το ζωνάκι, μου έκατσε τέλεια, τέλεια. Αυτό βασικά το πήρα από το Egg Lefkada. Πήγα να αλλάξω ένα δώρο που μου είχαν κάνει. Συγγνώμη, το κινητό βαράει. Πήγα να αλλάξω ένα δώρο που μου είχαν πάρει και όταν το είδα απλά το ερωτεύτηκα και είναι πάρα πολύ ωραίο για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Τα επόμενα ρούχα που θα σας δείξω είναι από το Pink Woman επίσης. Είναι αυτό εδώ το παντελόνι. Είναι ένα ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι. Μ' αρέσει γιατί είναι στυλ σακάκι. Αλλά αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι στο τελείωμά του μαζεύει το πατζάκι. Στη μέση είναι έτσι λίγο φορδουλίτσικα. Μετά, επειδή μαζεύει λίγο, κάνει πολύ ωραία και καμπυλωτό το περίγραμμα του κορμιού μου και μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι με κολακεύει ιδιαίτερα και ταιριάζει και με τα αθλητικά μου και με καλά και με οτιδήποτε και να το φορέσω. Οπότε, ναι, ήταν αυτό εδώ το παντελόνι. Το έχω πάρει σε small. Έχει από πίσω τσεπούλε, αλλά είναι εικονικές. Μόνο μπροστινές τσέπες είναι κανονικές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο ύφασμα. Ούτε πολύ βαρύ, ούτε πάρα πολύ αέρινο. Μπορείς να το φορέσεις όλες τις εποχές. Και ένα τέτοιο μαύρο παντελόνι βολεύει στους πάντες και έκανε 20 ευρώ. Επόμενο, το ερωτεύτηκα με το που το είδα. Είναι νομίζω στην καινούργια συλλογή. Αλλά ήταν πολύ οικονομικό. Και είναι αυτό εδώ το floral μπλουζάκι. Θα το έλεγε crop top. Δεν είναι όμως ακριβώς crop top. Πέφτει ακριβώς επάνω στον αφαλό, οπότε με ένα ψηλόμεσο παντελόνι είναι θεϊκό, είναι τέλειο. Εδώ έχει σαλάστιχο και από πάνω είναι έτσι πιο loose, πιο ελεύθερο, τα μανικάκια. Λόγω ότι έχει αυτό εδώ, το έχουν ράψει, κάνει έτσι το πολύ ελαφρύ φουσκωματάκι και το μανικάκι του έχει λάστιχο, οπότε έχει και αυτό το εφέ το πιο φουσκωμένο που αρέσει σε πολύ κόσμο και μου άρεσε και εμένα και γι' αυτό πήρα και ήταν τα χρώματα, αυτό το χρώμα το αγαπώ. Συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα με πολλά χρώματα και αυτό ήταν οικονομικό γύρω στα 20 ευρώ, ό,τι σας δείξω γύρω στα 20 ευρώ ήταν. Επόμενο είναι αυτό το μπουκάμισο το οποίο δεν το έπλυνα γιατί το είχα ξεχάσει και γι' αυτό υπάρχει ακόμα η ταπελίτσα του. Είναι το medium, το πήρε λάθος νούμερο, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το small, γιατί το άλλο που θα σας δείξω είναι small. Είναι τύπου σατέν πουκάμισο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πουκάμισα, η αλήθεια είναι, και το είχαν πάρα πολύ οικονομικό. Δεν σας το συστήνω βέβαια για καλοκαίρι, παρά μόνο έτσι για τώρα και ακόμα και για το χειμώνα, γιατί αυτό το ύφασμα πραγματικά θα στάξετε. Θα στάξετε και επειδή από τον υδρότα θα κάνει τάμπα, δεν θα είναι πολύ κολακευτικό, οπότε είναι για τώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όπως καταλάβετε το πήρα πάλι σε αυτή την πάλα απόχρωση του ροζ που μου αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο που κάμισο είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που είναι
Στο δεύτερο αγαπημένο μου χρώμα. Και ναι, κάνει αυτή τη λούζο εφαρμογή. Είναι πολύ ωραίο, συνδυάζεται με πατελόνια, με φούστες, με σορτσάκια, με ό,τι θέλετε. Και το μανικάκι του είναι κλασικό. Εγώ βέβαια δεν τα αφήνω ποτέ κλασικά τα μανίκια, μου αρέσει πάντα να τα μαζεύω έτσι. Αυτά ήταν από ρούχα και καπέλα. Θα περάσουμε τώρα να σας δείξω τσάντες. Γενικότερα η φιλοσοφία μου για τις τσάντες, δεν μου αρέσει να αγοράζω τσάντες και συνήθως για μένα είναι κομμάτι επένδυση για την καρδερόμπα μου. Θα επιλέξω η τσάντα που θα πάρω να ταιριάζει με όλα μου τα ρούχα ή τουλάχιστον με τα περισσότερα μου ρούχα και να είναι μια τσάντα την οποία μπορώ να τη φοράσω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνήθως μου αρέσουν οι μεγάλες τσάντες γιατί είναι ευρύχωρες και γιατί μπορώ να τις χρησιμοποιήσω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με βόλευαν και πριν γίνω μαμά, με βόλευαν και τώρα που έχω γίνει μαμά. Η πρώτη λοιπόν τσάντα που θα σας δείξω είναι μια μεγάλη τσάντα και είναι αυτή εδώ. Και είναι αυτή εδώ η τσάντα. Μια πολύ κλασική γραμμή τσάντας, αρκετά μεγάλη, αρκετά ευρύχωρη. Είναι επώνυμη, αλλά μπορείτε να βρείτε τέτοια τσάντα και αρκετά οικονομική. Έχει ένα zipper, όπου μέσα αυτός είναι ο χώρος. Είναι απλά ένας ευρύχωρος μεγάλος χώρος. Από εδώ μεριά έχει αυτό εδώ το τσεπάκι και για το κινητό. Από εδώ μεριά επίσης έχει και ένα zipper. Χρειάζεται πάντα να τσάντες μου να έχουν τουλάχιστον μία θήκη με zipper. Επίσης έχει και εδώ πίσω μία μικρή θηκούλα. Έχει μόνο λουράκι ώμου. Το χρώμα της είναι ένα, ας πούμε, καφέ. Ψιλοχακίζει κιόλας με χρυσές λεπτομέρειες. Δεν είχα τέτοια απόχρωση, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικότερα για τους χειμερινούς μήνες. Και θα με βολέψει πάρα πολύ. Γενικότερα μου αρέσει να επενδύω στις τσάντες, αλλά να έχω μοναδικά κομμάτια, κομμάτια που δεν το έχουν όλοι. Μία από αυτές τις φιλοσοφίες είναι και η επόμενη τσάντα που θα σας δείξω, με τη διαφορά ότι δεν είναι μεγάλη. Είναι μικρή τσάντα και την έχω και γεμάτη, οπότε πρέπει να την αδειάσω ένα λεπτό. Γιατί τη χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Καλές είναι οι μεγάλες ευρύχωρες τσάντες, αλλά χρειάζεται πάντα να υπάρχει και μία μικρή τσάντα. Είναι αυτή εδώ, στο απόλυτο κρέμ χρώμα, με αυτό το κοκάλινο λουράκι, που εγώ απλά όταν την είδα την ερωτεύτηκα. Είναι χειροποίητη τσάντα από το KM Handmade Bags. Θα σας έχω το προφίλ της από κάτω για να πάτε να δείτε δημιουργίες της. Είναι μάλιστα και λευκαδίτισσα, φίλη γνωστή, και δημιουργεί υπέροχες τσάντες και εγώ αυτή την έχω αγαπήσει, την έχω ερωτευτεί, τη χρησιμοποιώ σε όλα μου τα ρούχα. Ακόμα και αν φοράω φόρμα, τη φοράω χιαστή, έτσι. Τη φοράω έτσι. Μέσα την έχει επενδύσει με αυτό εδώ το ύφασμα, το σατέν. Και δεν έχει τσεπάκι κάτι τέτοιο, έχει αυτό εδώ το χώρο. Και εγώ απλά την αγαπώ. Με δύο clips, όπου κλείνει εδώ, την αγαπώ και όποτε βιάζομαι και χρειάζεται να έχω μια μικρή τσάντα, τσουκ τη βάζω. Βάζω μέσα κινητό, κλειδιά, λεφτά και φεύγω. Καλή τώρα κιόλας αρκετά καινούρια σχέδια, οπότε μπείτε να ρίξετε μια ματιά γιατί αξίζουν πάρα πολύ τσάντες. Και αν είσαστε σαν και εμένα που θέλετε μοναδικά κομμάτια στην καρδαρόμπα σας, το να μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε μια χειροποίητη τσάντα που θα είναι κυριολεκτικά μοναδική, είναι μια πολύ καλή επένδυση. Επίσης στο προφίλ της θα δείτε ότι τώρα έχει ξεκινήσει και φτιάχνει και για γυαλιά ηλίου, κάτι τέλειες θήκες όπου τις έχω ερωτευτεί και θέλω να πάρω. Και Handmade Bags. Επόμενη τσάντα, κειμενόμαστε πάλι στην ίδια φιλοσοφία, χειροποίητα μοναδικά κομμάτια. Είναι αυτή εδώ η τσάντα, έτσι πιο βραδινή, η οποία μάλιστα είναι από υλικό ψάθινο. Τι είναι από αυτή η τσάντα, την έχω ερωτευτεί, την έχω αγαπήσει. Είναι από Canvas Sea Bags και φτιάχνει υπέροχες δημιουργίες. Εκτός από τσάντες φτιάχνει και κορδέλες, οι οποίες είναι με κέντημα. Πρέπει να πείτε στο προφίλ, θα υπάρχει και αυτό το προφίλ που είναι από κάτω, Canvas Sea Bags, για να δείτε τις δημιουργίες τους, γιατί πραγματικά αξίζουν. Μέσα είναι έτσι απλά ευρύχωρο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σαν φάκελο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι αριστούργημα, είναι έργο αριστούργημα. Ιδάλλως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με την αλυσίδουλα του. Έχει μια απλή μπρούτζινη αλυσίδα για να ταιριάζει και με τις μπρούτζινες λεπτομέρειες που έχει εδώ και μπορείτε να τη φορέσετε είτε στο νόμο είτε χιαστή όπως εσείς θέλετε. Όπως σας είπα, αξίζουν τα χειροποίητα γιατί είναι μοναδικά κομμάτια και θα τα έχετε μόνο εσείς στη συλλογή σας και σας βγάζουν πάντα άσπρο πρόσωπες.
Για αυτές τις δύο χειροποίητες τσάντες, όσες φορές και αν τις έχω φορέσει, όλοι μα όλοι με ρωτάνε από πού τις έχω πάρει. Canvas box. Θα περάσουμε σε εργαλεία μαλλιών. Έχω δύο καινούργια προϊόντα. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, η βούρτσα που την πήρα σήμερα στα χέρια μου. Είναι από την εταιρεία GHD και τα δύο προϊόντα που θα σας δείξω είναι από την ίδια εταιρεία. Έχουν μια υπέροχη φιλοσοφία, είναι επαγγελματικά προϊόντα που βοηθούν ώστε να μην καταστρέφεται η φυσική κερατίνη του μαλλιού σας. Αυτό εδώ πέρα λειτουργεί με θερμότητα και το βάζετε μέσα στα μαλλιά σας και κάνετε ένα πιο έτσι ογκώδες, ατιμέλητο, χτενισμένο look, όπως έχω εγώ σήμερα, που είναι κάπως περίεργο αυτή τη στιγμή, γιατί μικρά παιδιά στο ενδιάμεσο τα οποία πρέπει να φάνε. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τη χρήση της, είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Να ξέρετε ότι αυτά με το που το βάλετε στην πρίζα και ανοίξετε το διακόπτη, αυτό εδώ το κουμπάκι, θέλει γύρω στο λιγότερο από ένα λεπτό για να πιάσει θερμοκρασία. Χρειάζεται πολύ ελαφρύ χέρι και απλά το περνάτε μέσα στο μαλλί σας. Απλά τελειώ. Το επόμενο είναι η ισιωτική από την GHD, η Platinum Plus. Έρχεται με αυτό εδώ το καπάκι σιλικόνης ώστε να βάζετε με το που το αφήσετε, να το βάζετε έτσι και να μην φοβάστε ότι μπορεί να κάνει ζημιά με τη θερμότητα. Έχει εδώ μέσα πάλι το κουμπί έναρξης και αυτό θέλει πολύ ελάχιστο χρόνο για να ξεκινήσει. Κάνει απίστευτο ίσιωμα και ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε και μπούκλες με την ισιωτική. Είναι λίγο ακριβά σαν προϊόντα, σαν εργαλεία, αλλά αυτά τα παίρνεις και τα κρατάς. Δεν τα παίρνεις και θα τα αλλάξεις μετά από 1-2 χρόνια. Οπότε για μένα θεωρώ ότι είναι μια καλή επένδυση χρημάτων. Θα περάσουμε σε κρέμα προσώπου ή να περάσω. Όχι, θα περάσω πρώτα σε δύο προϊόντα από την εταιρεία Nux. Αρχικά αυτή εδώ, η body lotion από την εταιρεία Nux, που έχει υπέροχα άρωμα και κρατάει ενδεδομένο το πρόσωπο για 24 ώρες. Το επόμενο προϊόν είναι το Melting Firming Body Cream, την οποία δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα για να σας πω. Η αδερφή μου είπε ότι είναι για την κυταρίτιδα. Δεν ξέρω που την είδε η αδερφή μου την κυταρίτιδα και μου φέρε κρέμα με κυταρίτιδα. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα, όμως σιγά σιγά θα την βάλω στη ρουτίνα μου, θα τη δοκιμάσω και θα σας πω περισσότερες εντυπώσεις λίγο συντόμως. Περνάμε κατευθείαν στην περιποίηση προσώπου. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το προϊόν από την εταιρεία Χάβα που πρόκειται για φυσική ρετινόλη. Ρετινόλη που έρχεται από φυτά. Και το καλό με το συγκεκριμένο προϊόν είναι πως η συγκεκριμένη ρετινόλη, η πι-ρετινόλη, έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα που έχει η ρετινόλη, χωρίς όμως να έχει τις παρενέργειές της. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το βάλεις και πρωί και βράδυ και το έχω αγαπήσει. Μου το είχαν στείλει πριν κάποιους μήνες, μου τελείωσε και το ξαναπήρα γιατί απλά το έχω αγαπήσει. Από μάκα έκανα κάποιες αγορές γιατί χρειαζόταν να πάρω μία πούδρα προσώπου, γιατί η προηγούμενη που είχα, τη Σαρλοτίμπουρη, μου έσπασε. Πρώτο προϊόν λοιπόν που πήρα είναι αυτό εδώ το Prep Prime, το Pore Refining Stick. Είναι ένα stick το οποίο ουσιαστικά είναι για να σου σβήνει τους σπόρους που υπάρχουν στο πρόσωπο. Εγώ σιγά σιγά έχω λίγο πιο έντονους σπόρους, ειδικότερα μετά τη δεύτερη μου εγκυμοσύνη, οπότε πήρα να δοκιμάσω αυτό το προϊόν, υπάρχουν σε διάφορες εταιρείες. Προς το παρόν είμαι αρκετά ικανοποιημένη με το συγκεκριμένο, γιατί όντως μου κάνει λίγο mattifying τους σπόρους, μου τους γεμίζει και έτσι το μακιγιάζ δεν κάνουν τόσο μπαμ. Και μ' αρέσει. Η δεύτερη μου αγορά από τη MAC ήταν αυτή εδώ η πούδρα που σας είπα, που ήταν και ο λόγος που έκανα τις αγορές μου. Είναι η Studio Fix Powder Plus Foundation στην απόχρωση NW20. Είναι μια πολύ ωραία ανάλαφρη πούδρα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε βέβαια και σαν foundation τη συγκεκριμένη πούδρα. Εγώ την έχω πάρει για την περιοχή των ματιών και την πήρα σε αυτή την απόχρωση γιατί δίνει ένα επιπλέον φως σε όλο το βλέμμα. Επόμενη παλέτα που πήρα ήθελα υγρά ρουζ, οπότε με βολεύουν πάρα πολύ οι παλέτες από MAC. Η εγγραμμένη είναι η Pro Face Palette Bright Plus και έχει μέσα αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις. Επειδή έχει αρκετά σκούρα και λίγο πιο ανοιχτά, θεωρώ ότι ταιριάζει στο δικό μου το πρόσωπο, θεωρώ ότι ταιριάζει και χειμώνα και καλοκαίρι. Και είναι πολύ ωραία τα υγρά ρουζ. Επίσης από τη MAC πήρα και δύο μολύβια για να τα συμπληρώσω γιατί μου είχαν τελειώσει. Πήρα την απόχρωση Wild και την απόχρωση Strip Down. Θεωρώ ότι είναι δύο βασικές αποχρώσεις που πρέπει να έχουν όλες οι γυναίκες στη συλλογή τους, ακόμα και οι επαγγελματίες, γιατί ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας για να κάνετε ένα όμορφο περίγραμμα στα χείλη σας. Οπότε αυτές οι δύο είχαν τελειώσει και τις πήρα για να συμπληρώσω το καρέ. Θα περάσουμε σε μία παλέτα που έχω πάρει εδώ και καιρό, αλλά δεν σας την έχω δείξει, είναι από την PH Cosmetics και έχει μέσα κυρίως για το πρόσωπο ρουζ,
Και highlighters. Αυτό και αυτά εδώ κάτω είναι highlighters. Βασικά αυτό θεωρείται ρούζ με λάμψη, αλλά no, το χρησιμοποιώ προτιμότερα σαν highlighters. Και αυτές τις δύο αποχρώσεις είναι πολύ έτσι καλοκαιρινές οι αποχρώσεις και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, η συγκεκριμένη παλέτα λέγεται και Glow in Greece και ότι έχει σχέση με Greece, εγώ θα εννοείται πως θα το πάρω. Γιατί έτσι, άμα δεν πενέψεις τη χώρα σου, θα πεις να σε πλακώσει. Θα περάσουμε σε κάποιες αγορές που είχα κάνει από P. Louise. Πήρα αυτή εδώ τη βάση πολύ γνωστή σε όλους. Θα σας πω ότι δεν πολύ τρελάθηκα με τη συγκεκριμένη βάση. Είναι πολύ ωραία όταν κάνει ένα cut crease ή ένα έντονο μακιγιάζ για το Instagram, αλλά όταν πρόκειται για να το κρατήσεις σαν προϊόν για πολλές ώρες στο πρόσωπό σου, στα μάτια σου, δυστυχώς μαζεύει και σου χαλάει το όλο look, οπότε δεν είναι ένα προϊόν που θα πρότεινα να το φορέσετε σε μια νύφη, γιατί θα τις μαζέψει τις σκιές ή για πάρα πολλές ώρες. Είναι ένα προϊόν που μπορείτε να το φορέσετε άμα θέλετε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο σαν μακιγιάζ, το οποίο είναι απλά μόνο και μόνο να τραβήξετε λίγες φωτογραφίες και μετά πάντα να το σβήσετε. Επίσης αγόρασα αυτό εδώ το σετάκι από P. Louise που είναι ένα μολύβι και ένα κραγιόν. Το μολύβι δεν γράφει πάνω απόχρωση, είναι πάρα πολύ σκούρο, είναι ένα κυριολεκτικά σκούρο καφέ και το κραγιόν, η απόχρωση Take Off που είναι ένα bright rose χρώμα. Το μολύβι μου άρεσε πάρα πολύ, λίγο η απόχρωση είναι αρκετά σκούρη αλλά δεν πειράζει, φτιάχνεται. Το κραγιόν έχει πολύ ωραία απαλή σύσταση, είναι αρκετά κρεμώδες. Το κακό του είναι πως άμα κάνεις αυτή την κίνηση σου αφήνει κενά και δεν μου άρεσε αυτό. Μετά θα περάσουμε σε άλλες τρεις βάσεις από P. Louise, τις οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Είχα κάνει και ένα διαγωνισμό και όλες τα Χριστούγεννα με μία από αυτές. Είναι η απόχρωση Rever, η απόχρωση Sweet Sour και η απόχρωση Ibiza. Αυτές εδώ οι τρεις αποχρώσεις είναι μία λιλά, μία φούξια και μία πράσινη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και σαν ρούς. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τα μάτια σας, σαν eyeliner, για μέσα από τη γραμμή, σαν σκιά, ακόμα και στα χείλη σας. Είναι πολύ ωραία προϊόν. Αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, θα τα έπαιρνα όλα. Θα περάσω στο πρώτο κουτί που είναι από ελληνικό brand. Anita Brand, σαφέστατα θα τη γνωρίζετε, όπου έβγαλε τρεις παλέτες και εγώ τις πήρα και τις τρεις. Πήρα την 015 βλεφαρίδα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις παλέτες. Και από πάνω είναι η Bride to Be, η Yo Honey και η Boss Baby. Αυτό είναι το package. Είναι πολύ απλές, σικάτες παλέτες και μέσα είναι έτσι. Η επόμενη, είπαμε, είναι η Yo Honey. Αυτή εδώ η οχόνη για το καλοκαίρι είναι απλά όνειρο. Έχει απίστευτες αποχρώσεις. Έτσι αυτά τα μπρόνζ είναι... Βασικά όλες οι παλέτες μου αρέσουν γιατί και η Boss Baby είναι έρωτας. Έχει βγάλει κυρίως μεγίνες αποχρώσεις. Δεν τις έχω δοκιμάσει ακόμα για να σας πω πώς γράφουν οι συγκεκριμένες παλέτες. Εάν μου αρέσουν πάρα πολύ και ταιριάζουν σε όλα τα πρόσωπα. Εάν τις έχεις και τις τρεις μαζί, η μόνη που θα έλεγα ότι μου λείπει είναι μία μαύρη. Πάντα θεωρώ ότι μία μαύρη πρέπει να υπάρχει μέσα. Βέβαια, αν με ρωτήσετε αν ήταν να πάρετε μία ξεχωριστά, ποια θα σας πρότεινα. Δύσκολο. Την Boss Baby. Γιατί έχει τη σκουρόχρωμη, έχει μετά αυτές εδώ, έχει αυτή εδώ τη ματ. Έχει αρκετές ματ, έχει και σήμερα, τις δύο σήμερα που είναι έτσι με λάμψη. Η οχόνη που μου αρέσει πάρα πολύ τα χρώματα, σίγουρα θα ήθελα να ψάχνω να βρω ματ και σκούρο χρώμα για να το συνδυάσω. Θα σας πω ότι μου έκανε γύρω στις 5 με 6 ημέρες να έρθει. Δεν μου άρεσε που σε μια παραγγελία άνω των 60 ευρώ δεν είχαν δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό το κρίνει ο καθένας που έχει το δικό του e-shop. Από εκεί και πέρα, σαν παλέτες, σαν ποιότητα είναι πάρα πολύ ωραίες. Σύντομα θα σας κάνω βίντεο με αυτές τις παλέτες για να τις δούμε και μαζί. Για να σας μιλήσω και περισσότερο για υφές και τέτοια. Καλό τάξιδε εύχομαι στην Ανίτα, γιατί είναι μια πολύ ωραία επιλογή χρωμάτων. Τα γήινα ταιριάζουν σε όλες τις γυναίκες και όλη την καθημερινότητά μας. Βαφόμαστε με γήινες αποχρώσεις, οπότε ήταν πολύ σωστή η επιλογή της το να βγάλει παλέτες σε γήινα χρώματα. Μου λείπει το μαύρο βέβαια. Το ξαναλέω, Ανίτα, στην επόμενη θέλω να βγάλεις και με μαύρο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά. Δύο κουτιά από BoxyCharm. Τι είναι το BoxyCharm? Πρόκειται για αμερικάνικο site όπου φτιάχνει συνδρομητικά κουτιά με καλλιντικά και κρέμες ανάλογα με τις δικές σου ανάγκες, γιατί σε βάζουν να συμπληρώσεις μια φόρμα που λες τις ανάγκες του προσώπου σου, τι είναι αυτό που σου αρέσει, σου αρέσουν περισσότερα τα καλλιντικά, σου αρέσουν περισσότερα, τι είναι
γενικότερα οι προτιμήσεις του και κάθε μήνα σου φτιάχνουν ένα κουτί αποκλειστικά στις ανάγκες της δικής σου επιδερμίδας. Και έτσι λοιπόν πήγα και έκανα και εγώ εγγραφή σε αυτό το συνδρομητικό κουτί. Είναι αρκετά οικονομικό, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την τιμή, αλλά είναι αρκετά οικονομικά. Μπορείς να κάνεις παραγγελία μόνο ένα κουτί, αν σε ενδιαφέρει μετέπειτα μπορείς να κάνεις περισσότερα. Εγώ κάνω την παραγγελία μου μέσω Planet Express, έτσι έρχεται μέσω Ευρώπης και γλιτώνω τους εξτρατελωνιακούς δασμούς. Τώρα θα μου πεις, είναι το Planet Express. Το Planet Express πρόκειται για μια πλατφόρμα, σαν μια courier θα σας τη βάλω στο μυαλό σας, η οποία σου φτιάχνει μια διεύθυνση στην Αμερική, όπου είναι τα δικά τους γραφεία. Εσύ τη δηλώνεις στην εν λόγω BoxyCharm που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Η BoxyCharm σου στέλνει το πακέτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση, δηλαδή στο Planet Express, αλλά αυτοί νομίζουν ότι το στέλνουν σε σένα. Και το Planet Express σου το στέλνει μέσω Ευρώπης για να σου έρθει εσένα στην Ελλαδίτσα και να μην πληρώσεις τους τελωνιακούς δασμούς. Για να γίνεις συνδρομητής είναι 50 ευρώ το χρόνο και από εκεί και πέρα συμπληρώνεις τα λεφτά της αποστολής των προϊόντων από την Αμερική στην Ελλάδα, που συνήθως είναι ανάλογα στο ποσό που θα βάλεις ότι κοστίζει το κουτί σου. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε εγγραφή και στο BoxyCharm και στο Planet Express. Απλά πρέπει να μιλάτε αγγλικά και θα πρέπει να γνωρίζετε αγγλικά. Πείτε μου αν θέλετε κάτι πιο αναλυτικό σε βίντεο για αυτά. Θα σας έχω εγώ link και για το BoxyCharm και για το Planet Express αν θέλετε να κάνετε τις εγγραφές σας. Το κουτί λοιπόν που είχε έρθει εμένα το πρώτο είχε μέσα αυτή την καρτούλα που το ανοίγει και μέσα σου έχει αυτό εδώ το προστατευτικό. Δεν ξέρω πώς να σας το πω τώρα. Κάνει καλή ηχομόνηση αυτό πάντως. Και έχει μέσα κάποια προϊόντα τα οποία έχουν επιλεγεί για τις δικές σου ανάγκες. Σε μένα λοιπόν στο πρώτο κουτί μου ήρθε αυτή εδώ η παλέτα από Artist Couture, η Caliente, η οποία μέσα είναι έτσι, έχει αυτά τα υπέροχα, υπέροχα bright χρώματα. Ένα κραγιόν της MAC, η απόχρωση 6-11, πλύσμη, σε full size. Μία σκιά από Eloise, και εγώ ακόμα δεν την έχω ανοίξει αυτή τη σκιά, είναι η Pure Gold. Θεωρώ ότι είναι ανερχόμενη, μάλλον δεν είναι ανερχόμενη, αλλά σιγά σιγά γίνεται γνωστή και εδώ στην Ελλάδα. Μου είχε μέσα και τη Superfood κρέμα από Elemis, Glow Priming Moisture και τελευταίο είχε τις πανάκριβες μαγνητικές βλεφαρίδες από την εταιρεία Glamnetic. Αυτές λοιπόν οι βλεφαρίδες εδώ κάνουν γύρω στα 60 δολάρια. Ναι, καλά ακούς. Τι γίνεται, ποια είναι η φιλοσοφία τους όμως. Σου έρχεται με ένα eyeliner. Αυτό το eyeliner είναι μαγνητικό eyeliner. Και ενώ το βάζεις, παίρνεις τη μαγνητική βλεφαρίδα και την κάνεις ένα τσουκ και κολλάει τέλεια στο μάτι σου. Θα σας κάνω σίγουρα βίντεο με αυτή εδώ την πανάκριβη βλεφαρίδα, για να δούμε αν αξίζει τα 60 δολάρια που κάνει. Το δεύτερο κουτί λοιπόν που μου ήρθε είναι αυτό εδώ και πάω να σας δείξω ένα τα προϊόντα. Θα σας ξεκινήσω με αυτή εδώ την κρέμα Tint Moisturize από την εταιρεία Pure. Τη χρησιμοποίησα στο σημερινό μακιγιάζ. Αφήνει μια πολύ ωραία λάμψη στο πρόσωπο και είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείτε να το φορέσετε χωρίς να βάλετε foundation. Εγώ έβαλα foundation. Θα περάσουμε στην εταιρεία Pharmacy Pore Cleansing Toner. Το συγκεκριμένο, να ξέρετε, είναι γυάλινο. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτό που δοκίμασα όμως και με τρέλανε πάρα πολύ, από την εταιρεία Seraphim, αυτή εδώ την μάσκα που είναι από Apple Bone and Glow Lip Mask. Την αγάπησα. Μόνο αυτό θα σας πω. Είναι ό,τι πιο ωραίο σε μάσκα έχω χρησιμοποιήσει στα χείλη μου. Εκτός βέβαια της κεραλυφής. Το επόμενο προϊόν ήταν αυτό εδώ το Duo, Dragon Duo από την εταιρεία Cuvin Studio. Είναι cruelty free. Έχει μέσα ένα eyeliner στυλό και ένα μολύβι για να κάνεις το τέλειο σβησμένο eyeliner. Και τελευταίο προϊόν που είχε μέσα, μία παλέτα από την εταιρεία Violet Voss. Είναι και η παλέτα που χρησιμοποίησα για το σημερινό μακιγιάζ. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Όνειρο. Όνειρο. Τελειώσαμε τα καλλιτικά και θα περάσουμε σε βιβλία. Πρώτο βιβλίο που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ, της Λία Φέρμινγκ, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το τελευταίο Μαργαριτάρι έχει να κάνει με την Σκωτία του 1879 και το έχω ξεκινήσει, δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σας πω πολλά. Μέχρι στιγμής μ' αρέσει πάρα πολύ και θα σας πω εντυπώσεις λογικά στο Instagram. Επόμενο βιβλίο, Χρυσίδα Δημιουλίδου, εκδόσεις Ψυχογιός, το Ραγισμένο Είδωλο,
Πρόκειται επίσης για ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχω διαβάσει, μου το πήρε δώρο η αδερφή μου. Αν έχετε διαβάσει γενικότερα μυθιστορήματα της Χρυσίδας, συνήθως έχουν να κάνουν έτσι με δολοφονίες και μυστήρια και έχουν αρκετά ενδιαφέρον, οπότε ναι, είναι ένα δεύτερο βιβλίο που θα διαβάσω. Όταν διαβάσω περισσότερα για αυτά τα βιβλία θα σας πω, παιδιά, περισσότερα πράγματα, γιατί πόσες και πόσες μου άρεσαν. Γενικότερα η Χρυσίδα μου αρέσει πάρα πολύ σαν συγγραφέας, έχει πολύ ωραία φαντασία. Και επόμενο βιβλίο είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν μπορώ να σας το δείξω, αλλά ετοιμαστείτε, γιατί στις 15 Απριλίου έχουμε διαγωνισμό με αυτό το βιβλίο. Θα σας το βάλουμε και κάπου εδώ μια φωτογραφία για να το δείτε. Πρόκειται για ένα παιδικό βιβλίο ενός λευκαδίτη συγγραφέα, του κύριου Άγγελου Ραυτόπουλου. Και ανυπομονώ να το διαβάσω, να το διαβάσω μαζί με τα μικρά μου και να σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Οπότε αν δεν με έχετε ακολουθήσει στο Instagram, τι έχεις κάνει τόσο καιρό, έλα να με ακολουθήσεις, γιατί εκεί βλέπεις, ανεβάζω τα πάντα. Τα πάντα. Σχετικά τα περισσότερα από αυτά που σας έδειξα σήμερα τα έχω ήδη δείξει στο Instagram με το που τα πήρα στα χέρια μου. Οπότε ελάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, να πάρετε και εσείς μέρος στο διαγωνισμό. Μη μου γκρινιάξετε, έρχονται άλλοι διαγωνισμοί εδώ στο YouTube. Αλλά σας έχω εξηγήσει πως όταν κάνω διαγωνισμούς με άλλους ανθρώπους, θέλουν να διαφημίσουν το προφίλ τους, οπότε γι' αυτό και γίνονται στο Instagram. Εάν ήταν καθαρά δικός μου διαγωνισμός, θα σας επέτρεπα να πάρετε μέλος και εδώ στο YouTube. Απλά σας το κάνω αναφορά, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, εάν θέλετε και σας ενδιαφέρει, να έρθετε και εσείς στο Instagram για να πάρετε μέρος και να διεκδικήσετε αυτό εδώ το υπέροχο δωράκι. Ξέχασα να σας δείξω ένα τελευταίο πράγμα, το οποίο μου ήρθε τώρα, αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι η Δευτέρα μου είχε έρθει, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη που κάνω το γύρισμα. Πρόκειται για ένα μηχάνημα για το πρόσωπο, το οποίο θα το δούμε πολύ εξονυχιστικά εδώ στο YouTube. Και μιλάω φυσικά για αυτό εδώ το μηχάνημα. Είναι το Portable High Frequency. Είναι μια συσκευή για το πρόσωπο που λειτουργεί με τον ηλεκτρισμό, στο οποίο βοηθάει να κλείσετε τους πόρους, να σβήσετε φακίδες, ελιές, σημάδια από το πρόσωπο, με αυτό εδώ το πραγματάκι. Δεν θα σας αφήσω link για αυτό εδώ το προϊόν από κάτω, γιατί όπως σας είπα θα γίνει αναλυτικό βίντεο εδώ στο YouTube για εσάς, για να δούμε πώς δουλεύει και τα σχετικά, όπου εκεί θα σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να το γράψετε και να το βρείτε και εσείς. Δεν το πιστεύω ότι κατάφερε και το τελείωσε αυτό εδώ το βίντεο. Ξεκινήσω από το πρωί και η ώρα είναι 4. Αυτό ήταν το βίντεο. Λογικά έχει βγει λίγο μεγάλο αυτό το βίντεο, αλλά ήθελα να κάνω έτσι ένα λίγο πιο χαλαρό βιντεάκι τύπου haul. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Εάν σας άρεσε και θέλετε να ξανακάνω τέτοιο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Με βοηθούν πάρα πολύ τα like σας. Όπως σας είπα, όλα τα προϊόντα θα υπάρχουν από κάτω στις περιγραφές με link. Ελπίζω να σας κράτησα ωραία παρεούλα αυτό το λίγο χρόνο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε για ακόμα μία φορά. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε σημαντικότερο, να χαμογελάτε. Γεια σας. Με το καλό. Μην καταλαβαίνετε, ε. Εύρη χορό. Μπορείτε να... Έχω και μια σκατόμυγα εδώ. Πήρα αυτή την βλεφαρίδα και η σεσιόν μου.